Μέχρι το 70 είναι διασφαλισμένο το ασφαλιστικό σύστημα. Αυτό λέει ο κύριος. Είναι όνειδος για το Ελληνικό Κοινοβούλιο, το οποίο υπηρέτησα, κύριε Παυλόπουλε, σελίδα 30 της μελέτης βιωσιμότητας του κύριου Βρούτση. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο πληθυσμός της Ελλάδας από 10.729 θα μειωθεί στα 8.453. Δηλαδή, η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος στηρίζεται σε δύο ακραίες πρωτοφανείς απαράδεκτες παραδοχές. Πρώτον, στο ότι θα χαθούν 2,5 εκατομμύρια Έλληνες και γι' αυτό θα έχουμε βιώσιμο το σύστημα. Και δεύτερο, στη σελίδα την επόμενη, ότι θα χάσουν οι συνταξιούχοι την υπόθεση των αναδρομικών στο Συμβούλιο Επικρατείας και το δεκάμινο, ενώ επίκειται η απόφαση. Πού το λέει αυτό? Το λέει Παργάτο, έχουμε το απόσπασμα. Πώς λέει ότι θα τη χάσουν? Λέει ότι είναι δεδομένες οι ισχύουσες οι περικοπές του 2012. Και έχουμε τη σελίδα 12, την οποία θα σας δω αμέσως. Άρα λοιπόν, μέχρι τις 31 Δεκάτου ισχύουν οι περικοπές όπως ήταν μέχρι 31 Δεκάτου του 2014. Μέχρι το 2014 είχαν γίνει περικοπές του 2012. Άρα λοιπόν δεν μπορεί μελέτη βιωσιμότητας που μπαίνει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να έχει αυτές τις πρωτοφανείς απαράδεκτες παραδοχές ότι θα χαθούν 2,5 εκατομμύρια. Μα σας παρακαλώ να αποσυρθεί γρήγορα. Δεν μπορεί στα ελληνόπεδα οι Έλληνες βουλευτές ένα να μην μιλήσει εχθές. Διαβάστε το. Λέει το χαρτί που μας έχει δώσει σας ο κύριος Μητρόπουλος. Και εκείνη η βιωσιμότητα. Και είναι στην αναλογιστική μελέτη. Γρήγορα την αποσύρει ο κύριος Βρούτσης. Είναι αυτό εδώ το χαρτί. Και λέει εδώ δημογραφική παραδοχή. Δημογραφικές παραδοχές. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Eurostat, ο πληθυσμός της Ελλάδας από 10,729 εκατομμύρια το 2018 μειώνεται στα 8,453 το 2070. Επιπλέον, ο δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων αυξάνεται από το 34,4 στο 63,4 το 2050. Είναι ντροπή τους. Και στη συνέχεια μειώνεται στο 58,4 λόγω βιολογικών. Μα, είναι ντροπή τους που λένε ότι η βιωσιμότητα. Και δύο υπουργοί το είχαν πει. Σας παρακαλώ πολύ. Ότι με φυσικό τρόπο κάποια στιγμή. Ο κύριος Τσακαλώτος. Μα αυτό, κύριε Τσακούρα. Να υπάρχει σε έκθεση αυτή θα πάει στο Συμβούλιο Επικρατείας σήμερα. Και αναφέρεται σε τρία σημεία τα οποία έχουμε στην ανακοίνωσή μας. Παρακαλώ τους τηλεθεατές να διαβάσουν. Ότι είναι δεδομένες και ισχύουσες οι περικοπές του 12. Εγώ πήγα 12 ώρες. Έκανα μάχη με την κυρία Σακελαροπούλου. Να ισχύσει τουλάχιστον το δεκάμινο. Κάνετε μάχη εσείς, Άκη, και εσείς τώρα. Τουλάχιστον να δοθεί το δεκάμινο. Τόσα κλέψαν από τους συνταξιούχους. Τόσα πήραν από τους συνταξιούχους με τις περικοπές του 12. Δεν μπορεί μελέτη βιωσιμότητας, για το οποίο επέρεται ο κύριος Βρούτσης, να στηρίζεται σε δύο πρωτοφανείς παραδοχές. Ότι θα γίνουμε κατά 2,5 εκατομμύρια λιγότεροι. Και ότι θα χάσουν οι συνταξιούχοι τη μάχη των αναδρομικών. Είναι απαράδεκτο. Πρέπει άμεσα να αποσυρθεί. Να το πούμε λίγο αυτό και πιο τεχνοκρατικά για να καταλάβουμε λίγο και τη λεπτομέρεια. Η πίνακα είναι εδώ. Και το πώς ακριβώς λειτουργούν με αυτή. Προφανώς μέχρι το 2070. Εγώ δηλαδή που είμαι 35 χρόνια, το 2050 κάτι θα πάρω σύνταξη. Δηλαδή το 2070 δεν ξέρω αν θα παίρνω σύνταξη. Μα δεν το λες αυτό. Θέλω να πω από αυτή την πλευρά ότι βάζουν ένα χρονικό όριο το οποίο είναι λογιστικό εντός αγωγικών. Προφανώς. Μέχρι το 2070 θα αλλάξουν άλλες 15 φορές. Όχι, αντί να κόψουν το κεφάλι τους, να δώσουν επιδόματα στις γυναίκες, να αυξηθεί ο πληθυσμός, λένε ότι έχουμε εξασφαλίσει βιωσιμότητα επειδή θα φύγουν 2,5 εκατομμύρια από τον ελληνικό πληθυσμό. Είναι απαράδεκτο, Άκη. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Είναι απαράδεκτο. Είναι κοινική. Είναι απαράδεκτο. Είναι άγρια. Και να είναι στο αρχείο του Ελληνικού Κοινοβουλίου είναι και να επέρονται. Και όλοι να τσακώνονται χθες. Ποιος την έφερε τη μελέτη ή ήταν δική μας η μελέτη, αντί να βρουν αυτό το χυδαίο στοιχείο. Το χυδαίο στοιχείο. Κύριε Μητρόπουλε, όπως και να το κάνουμε, μακάβριο στοιχείο. Έχουμε πρόβλημα από γεννητικότητα στην Ελλάδα. Δεν το λες ως κοινοβούλιο, κύριε Τσεκούρα. Δεν λες ότι εξασφάλισα τη βιωσιμότητα επειδή θα μου φύγουν 2,5 εκατομμύρια από τον πληθυσμό μου. Όπως το λέτε σωστά. Αλλά ότι έχουμε πρόβλημα υπογεννητικότητας, ότι έχουμε πρόβλημα ότι έχουμε μεγάλο μέσο όρο ηλικίας, έχουμε θέμα. Νομίζω και ότι δεν το ήταν και το ασφαλιστικό, όπως και να το κάνουμε. Αυτό ήθελα να το πω, Άκη, και με συγχωρείτε. Είναι σοκαριστικό πάντως. Δεν μπορεί φοβερό να το λες σε αυτό που λέει ο Άκης, είναι κοινικό. Το είδατε. Παραδοχή λέει, κώδικας παραδοχής και ξεκινάνε από αυτό. Και επιστήμονες είπαν ότι εξασφαλίσαν τη βιωσιμότητα και το κυκλοφορεί ο κύριος Βρούτσης.